Εθελοντές και Ουκρανικό στρατός βοηθούν εγκλωβισμένους να απομακρυνθούν από την πόλη στρατηγικής σημασίας Ντεμπάλτσεβε, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Στην ευρύτερη περιοχή διεξάγονται την τελευταία εβδομάδα σφοδρές μάχες μεταξύ φιλορώσων και Ουκρανικού στρατού, με αποτέλεσμα οι λίγοι κάτοικοι που έχουν μείνει πίσω να ζουν χωρίς νερό και ηλεκτρικό. Δεκάδες από αυτούς έχουν βρει καταφύγιο στο κτίριο της κεντρικής διοίκησης. Οι εθελοντές κατάφεραν να απομακρύνουν πολλούς ηλικιωμένους και παιδιά. Χθες το βράδυ έδωσα οδηγίες στην Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών να μεταφέρει ανθρώπους από τον Ντεμπάλτσεβε. Συνολικά χρησιμοποιούνται 6 λεωφορεία. Δέχονται συνεχώς πυρά. Όταν δουν ότι βγάζουμε έξω πολίτες, ξεκινούν να πυροβολούν. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς ακόμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αρσένη Γιατσένιουκ. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 2 πολίτες έχουν σκοτωθεί στο Ντεμπάλτσεβε τις τελευταίες ώρες. Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε αυτή αλλά και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας.